Το 2015 αποφάσισα, εγώ ήμουν μεταξύ Αμερικής, Λονδίνου και Αθήνας, αποφάσισα να αφήσω τη δουλειά μου και να αρχίσω την ταλέκτικα. Η δουλειά μας είναι να, να, βρίσκουμε αυτόν τον ειδικό και να ψηφιοποιούμε αυτή τη γνώση και να τη διαθέτουμε στους πελάτες μας. Ταλέντο η Ελλάδα έχει πάρα πολύ. Ό,τι και να γινόταν, το ταλέντο θα υπήρχε μέσα στη χώρα. Είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες. Δεν τον ήξερα από πριν το συνεταιρό μου. Τον βρήκα στο LinkedIn. Βλέπω τι εταιρείε σα ζωντανού οργανισμού. Και πράγματα που βλέπω στα παιδιά μου, τα βλέπω και στου συνεργάτε μου και στον εαυτό μου. Τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση που είμαστε ε, παγκόσμιο παίκτη στον τομέα μα. Βρίσκεται μπροστά μα μια τεράστια ευκαιρία που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ πιστεύω ότι το σημαντικό είναι, έλεγε ο Σέξπιν, να είσαι αρχιτέκτονα στη ζωή σου να ξέρει τι θέλει να κάνει. Καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο των Innovative Greek Stocks. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τσαρούχα, ο οποίος έχει φτιάξει μία από τις πιο εντυπωσιακές για μένα εταιρείες τεχνολογίας στην Ελλάδα, την Dialectica. Η Dialectica απασχολεί 1100 άτομα, εκ των οποίων τα 600 περίπου, αν δεν κάνω λάθος Γιώργο, 600, 600, 650. 650 είναι στην Ελλάδα. Και είναι μια εταιρεία η οποία στην ουσία λειτουργεί σαν μια πηγή επιχειρηματικής πληροφορίας και συμβουλών που επιζητούν πάρα πολλές μεγάλες εταιρείες του κόσμου και ο Γιώργος και η ομάδα του ονομάζουν τον εαυτό τους κατά κάποιο τρόπο το Uber της γνώσης. Οπότε σίγουρα μια από τις πιο πετυχημένες εταιρείες με γραφεία σε πολλά μέρη του κόσμου. Μου έλεγε πριν ότι είσαστε και στο Μοντρεάλ, είσαστε στο Βιετνάμ, ε, είσαστε στην Μπογκοτά, στο, στο Λονδίνο. και πολλά άλλα μέρη. Καλώ ήρθε λοιπόν πρώτα απ' όλα, Γιώργο. Καλώ σε Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Με μεγάλη μου χαρά σε, σε γνωρίζω. Εγώ δεν τον έχω ξαναγνωρίσει τον Γιώργο. Έχουμε ένα κοινό φίλο, Έχουμε είναι. ένα κοινό φίλο, αλλά δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ. Ε, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ και μένα να ακούσω αυτή την εντυπωσιακή ιστορία και να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πώ ξεκίνησε, ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Πώ ξεκίνησε αυτό <laughs> το πράγμα. Τι ήσουνα πριν και πώ ε, ε, κατέληξε να γίνει επιχειρηματία και να φτιάξει αυτή την. Ναι, δε, δεν το φανταζόμουν εγώ ε, ότι θα γίνω επιχειρηματία. Δούλευα για ένα θεσμικό επενδυτή πριν ξεκινήσω την Dialectica Και είχαμε ένα project ε, σχετικό με την ανακεφαλοποίηση των Κυπριακών τραπεζών. Και έψαχνα κάποιε πληροφορίε, δεν μπορούσα να τι βρω με τίποτα. Έψαχνα, έκανα πολύ desk research. Ε, σε διάφορα σημεία, αλλά δεν μπορούσα να βρω απαντήσεις. Και τότε ο manager μου μου λέει πήγαινε και κάνει μερικά expert calls προκειμένου να καταλάβεις τι γίνεται. Και μιλήσαμε τότε με experts μέσα σε αυτή την αγορά και αμέσως ε, είναι σαν να είδα το φως μου κατά κάποιο τρόπο και άρχισα να ψάχνω την αγορά. Άρχισα να καταλαβ... προσπαθώ να καταλάβω ποιοι ήταν οι competitors, ποιος, ποιος χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν, τι άλλα πράγματα μπορείς να κάνεις με αυτό το προϊόν και μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και μέσα το 2015 αποφάσισα, εγώ ήμουν μεταξύ Αμερικής, Λονδίνου και Αθήνας, αποφάσισα να αφήσω τη δουλειά μου και να αρχίσω την διαλεκτικά Ήταν ακριβώς μέσα στα Capital Controls, τώρα τα βλέπω με άλλο μάτι, είχε πολύ πλάκα γιατί ξεκινήσαμε στην αρχή δεν είχαμε αν θυμάστε, τότε κλείσαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί, δεν, δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε τραπεζικό λογαριασμό, παραδείγματο χάρη, να, να πληρώσουμε τους, τους, το προσωπικό μα, όταν είχαμε αρχίσει. Οπότε, περάσαμε από πολλά ε, κύματα και μεγαλώσαμε την εταιρεία. Τώρα βρισκόμαστε, όπω είπε, σε πολλά μέρη στον κόσμο και στην ουσία οι πελάτε μα είναι εταιρείε, Fortune 500 εταιρείε. Είναι όλε οι, οι συμβουλευτικέ εταιρείε που υπάρχουν και είναι και μεγάλοι θεσμικοί επενδυτέ. Είτε είναι private equity funds, είτε είναι hedge funds, οι οποίοι έρχονται με τι ερωτήσει του και εμεί τους βοηθάμε να, να, βρούνε τον expert που έχει την απάντηση. Στην ουσία αυτό είναι, κατά κάποιο τρόπο, αν σκεφτείς, υπάρχει πάρα πολύ πληροφορία στο ίντερνετ, Αυτή η πληροφορία μερικές φορές είναι αμφίβολης, αλλά η πραγματικά πολύτιμη πληροφορία βρίσκεται μέσα στο μυαλό εκατομμυρίων experts σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι περνάνε 20-30 χρόνια της καριέρας τους προσπαθώντας να λύσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Και όλη αυτή η γνώση είναι non-digitized knowledge που υπάρχει. Mm. Είναι μη ψηφο, ψηφι, ψηφιοποιημένη γνώση. Και εμείς, η δουλειά μας είναι να, να βρίσκουμε αυτόν τον ειδικό και να ψηφιοποιούμε αυτή τη γνώση και να τη διαθέτουμε στους πελάτες μας. Πόσοι, πόσοι ειδικοί πια υπάρχουν που, που παρέχουν τέτοιου είδους πληροφορίες στους πελάτες ε, σας. Κατομμύρια. Εμείς έχουμε ναι, έχετε... στη δικιά μας περίπου μισό εκατομμύριο. Μισό εκατομμύριο. Οι οποίοι μπορεί να είναι από τον former CEO μιας παγκόσμιας θαμικευτικής εταιρεία μέχρι έναν υδραυλικό που αγοράζει ένα συγκεκριμένο εξάρτημα που χρησιμοποιείται κάπου. Δηλαδή μπορεί να είναι τα πάντα, γιατί ο expert δεν είναι μόνο αυτός που έχει να σου δώσει το big picture, αλλά είναι και αυτός που μπορεί να σου δώσει το λεγόμενο, την, την άποψη του πελάτη. Στην ουσία αυτό μπορεί να φαίνεται λίγο πιο πολύπλοκο, αλλά είναι αυτό το πράγμα που κάνουμε κάθε μέρα στις ζωές μας. Δηλαδή όταν πας σε ένα εστιατόριο, δεν θα πας στο αθηνόραμα πιθανόν να διαβάσει κριτικέ για το εστιατόριο, θα πας στο TripAdvisor και θα δεις τι λένε ε, οι χρήστε Mm -hmm. Για αυτό το εστιατόριο, για το σερβις, για το φαγητό, για οτιδήποτε. Mm -hmm. Όταν λοιπόν ένα θεσμικό επενδύτη παναγοράσει να αγοράσει μια εταιρεία, θέλει να μιλήσει και με τους πελάτες αυτής της εταιρεία. Άρα οι experts μπορεί να είναι executives, αλλά μπορεί να είναι και οι πελάτες που αγοράζουν το προϊόν μια εταιρεία. Και εσείς, ας πούμε, ο, 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 ο έλεγχος ποιότητας των ανθρώπων, αυτό που μου λες μισό εκατομμύριο ειδικοί, να το να. πούμε έτσι, ε, με, με ποιο τρόπο ασκείτε την, τον έλεγχο της ποιότητας αυτών των ανθρώπων. Ναι. Αυτό το κάνει η ομάδα μας. Δηλαδή, καταρχήν άμα είναι ένας φόρμες ιό και του ρωτήσεις, ξε, πες μου για αυτή την αγορά, κα, εντάξει... Εντάξει, είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι, ξεκάθαρο, το είναι ξεκάθαρο ναι. ότι το ναι. γνωρίζει. Ναι. Στην ουσία, αυτό που κάνουμε είναι ότι αυτή τη γνώση την κάνουμε, τρίτη, σαν, την, την, την σαν ένα asset class, πώς θα το πω. Είναι σαν... Ε, τη βρίσκουμε, την περνάμε από, ε, από έλεγχο, δηλαδή κάνουμε ένα interview στον expert για να βεβαιωθούμε ότι πραγματικά μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις των πελατών μας. Μετά περνάει από compliance και μετά πηγαίνει στον πελάτη. Δηλαδή wow. έχει μια διαδικασία ε, από την οποία ε, περνάει κάθε expert, προκειμένου να πάει στον πελάτη. Και αυτού του ειδικού πώ του βρίσκεται, με ποιου τρόπου του ξετρυπώνετε πούμε όλου αυτού του ειδικού, Είναι άλλα καρτ κάθε φορά που κάποιο ζητάει κάτι, ή εσεί το κάνετε έτσι και αλλιώ και μαζεύετε αν, ανθρώπους ανθρώπου που του έχετε, α πούμε. Και Το ένα είναι το LinkedIn, που φυσικά αύξησε πάρα, πάρα πολύ, αν σκεφτεί πόσοι άνθρωποι ήταν στο Λεκτίνη πριν 10 χρόνια και πώ είναι σήμερα. Είναι... δηλαδή στην ουσία υπάρχει, ε, έξω, ε, υπάρχουν έξω εκατοντάδες χιλιάδες έκπαιτς που εγγράφουν το εξπερτής τους. Και Αλλά εμένα και πάλι... μου έχει έρθει μήνυμα από εσάς κάποια στιγμή, στο inbox μου. <laughs> να, ε, <laughs> ε, ναι, Αλλά μπορεί να είναι και πολύ bespoke πράγματα. Παραδείγματος χάρη θυμάμαι, είχαμε ένα case, ψάχναμε... Είχαμε μία Ο πελάτη μα κοιτούσε να εξαγοράσει μια εταιρεία και ε, ήθελε να πάρει τη γνώμη για το πώς είναι αυτή η εταιρεία μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, πώς τοποθετείται, και ήθελε να πάρει τη γνώμη του ανταγωνιστή. Ο CEO του ανταγωνιστή είχε μόλις παραιτηθεί, αλλά δεν είχε ούτε LinkedIn, δεν είχε τίποτα. Mm. Είχε μόνο το όνομά του σε ένα press release που έλεγε ότι θα κάνει step down, θα αποχωρήσει και τον ευχαριστούμε κτλ. Ε, θυμάμαι τότε ένα analyst είχε πάρει το όνομα αυτό, είχε πάει στα Yellow Pages στη Γερμανία, είδε που, είναι τα, που, ήταν η εταιρεία του, υπέθεσε ότι είναι σε αυτόν τον νομό κοντά στην εταιρεία του, μπήκε στο Google Maps, πήρε τις διευθύνσεις των experts με αυτό το όνομα και τις διευθύνσεις του, έβαλε στο Google Maps, κοιτούσε εκεί πέρα στα Google Maps, έβλεπε ποιο, ποιο, σπίτι μοιάζει με σπίτι CEO και άρχισε να κάνει call calling για να τον βρει. Άλυστη. Οπότε μπορεί να είναι ένα απλό, ένα LinkedIn message, μπορεί να είναι και πολύ πιο δύσκολη δουλειά προκειμένου να ξετρυπώσει τον expert που έχει αυτή τη γνώση. Να σε ρωτήσω, έχεις κάποια, ε, αν θέλεις, παραδείγματα πληροφορίας που δώσατε τελικά μέσα από κάποιον τέτοιο άνθρωπο που είναι είτε ανατρεπτικά σε έναν deal, ή μια κατάσταση ή έστω διασκεδαστικά, δηλαδή φαντάζομαι ότι θα έχουν περάσει από τα αυτιά σου ενδιαφέροντα περιστατικά. Ναι, εμείς έχουμε δουλέψει σε πάρα πολλά cases, όπως... πάρα ναι. πολλά deals δυστυχώς μπορεί να ακυρωθούν από ναι. μερικά, με μια συζήτηση που μπορεί να έχει με ένα έξπερ να σου ανατρέψει ε, την, ε, την άποψη που έχεις για μια εταιρεία και να αρχίσεις να ψάχνεις περαιτέρω και να ακυρωθεί. Ναι. Αυτό είναι και το όνομα της εταιρείας στην ουσία προέρχεται από τη διαλεκτική. Τι ήταν η σοκρατική μέθοδο ε, διδασκαλία. Τι έλεγε ο Σοκράτη. Μπαίναν όλοι με τι. Ε, έμπαινε ένα συνδετημόν του εκεί πέρα με, με κάποιε απόψει και μέσα από τη συζήτηση σιγά σιγά τα assumption τη απόψη που είχε τι αναθεωρούσε. Και μιλώντα με πολλού ανθρώπου, κατέληγε σε μια αλήθεια. Αυτό γίνεται στην ουσία και στι εξαγορέ. Μπορεί να μπει με κάποιε δικέ σου υποθέσει αναφορικά με μια εταιρεία ή μια αγορά. Mm -hmm. Αλλά μέσω τη συζήτηση και των πληροφοριών που συλλέγει, να αναθεωρήσεις και να πει τελικά mm. δεν είναι έτσι. Και να ακυρωθεί μια εξαγορά. Δυστυχώ δεν μπορώ να πω συγκεκριμένε περιπτώσει. Όχι, εγώ λέγω δηλαδή... ανώνυμα αν έχει κάποια περίπτωση που μάθατε κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ή εξωφρενικό ή διασκεδαστικό. Αν έχει τέτοιε περιπτώσει. Ναι. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον υπάρχουν πολύ μεγάλες εξαγορές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που έχουν γίνει ε, στις οποίες μας έλεγε ο πελάτης ε, ε, ήρθε ένας πελάτης μια φορά αυτοί οι, 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 οι επενδυτές ξοδεύουν τρομερά, τρομερά, τρομερούς πόρους προκειμένου να, να ελέγξουν μια εταιρεία πριν κάνουν ε, ε, μια επένδυση και μια φορά έχει έρθει ένας πελάτης και λέει μίλησε με έναν από αυτού του experts, δεν του άρεσε αυτά που, που, του είπε ο experts, άρχισε να το ψάχνει περισσότερο, περισσότερο, ακυρώθηκε, δεν, δεν προχώρησε εξαγορά και μου λέει, τι μου τον βρήκατε αυτόν, λέει. Ε, θα είχα κάνει διαφορετικά την εξαγορά, βέβαια θα είχε βάλει λάθος τα λεφτά του, αλλά το λέγε για πλάκα, ότι κοίτα να δεις, μου ε. βρήκατε αυτόν τον expert και δυστυχώς όλη η προσπάθεια που έκανα εδώ και δύο-τρει μήνε ε, δεν προχώρησε. Κοίτα, σε ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Ε... Και θα, να κάνω μια παρένθεση γιατί αυτό που λες θεωρώ ότι έχει μια, ε, μια αξία. Ότι πολλοί άνθρωποι κοιτάνε τις εταιρείε απ' έξω και βλέπουν λίγο τη διαδικασία ειδικά των εξαγορών σαν μια σχετικά μηχανιστική διαδικασία. Δηλαδή ότι έχω ανάγκη για κάτι που δεν έχω, εγώ που είμαι μια μεγάλη εταιρεία και πάω να βρω μια εταιρεία που έχει αυτό που έψαχνα και την αγοράζω. Κοιτάω τα οικονομικά της στοιχεία, κοιτάω λίγο την ομάδα τους, την παρουσία τους, τους πελάτες τους και όλα καλά. Αυτό που πολύ συχνά αρκετοί δεν συνειδητοποιούν ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία υπάρχουν άνθρωποι. Και υπάρχουν άνθρωποι με αδυναμίες. Καμιά φορά κάποιες από αυτές τις αδυναμίες μπορεί να είναι ολέθριες. Έτσι. Yeah. Ε, και, και, και μπορεί να καθορίσουν τελικά και την τύχη της ίδιας εταιρεία ή, ή την τύχη της εξαγοράς, πόσο επιτυχημένη θα είναι. Και κάποια πράγματα εντάξει, είναι προφανή του τύπου ποινικά Μητρώα, εντάξει, αυτό είναι, εντάξει, είναι εύκολο να το βρει, αλλά πολύ συχνά είναι πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Ε, ε, εσύ πώ το σκέφτεσαι αυτό, δηλαδή το κομμάτι τη προσωπικότητα των ανθρώπων που εμπλέκονται σε τέτοιου εξαγορέ, Κοιτάξτε, ένα επενδυτή σίγουρα θα κάνει πολύ μεγάλο. Ιδιαίτερα μεγάλοι θεσμικοί επενδυτέ θα προσέξουν πάρα πολύ τι γίνεται με το management. Δηλαδή, ποιο είναι ο τρόπο διοίκηση αυτήν τη ομάδα, ποια είναι, όπω είπε, οι αδυναμίε, ποια είναι τα, τα τα, τα προσόντα του. Όπω σε, όλα πράγματα, όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή, εγώ έχω διαπιστώσει, οι, οι προσωπικότητες προσωπικότητε και οι σχέσει με τι οποίε ε, τις οποίες ε, ε, αναπτύσσεις με κάποιον καθορίζουν πολλέ φορέ και την τύχη μια εξαγορά. Γι' αυτό και υπάρχουν πάρα πολλοί, υπάρχει μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ επενδυτών να φτάσουν πρώτοι σε ένα στόχο εξαγορά και να χτίσουν μία σχέση με το management team. Mm. Να βρεθούν πρώτοι μπροστά του, να του πούνε πώ μπορούν να του βοηθήσουν, τι vision έχουν και αυτοί για την εταιρεία αυτή, πώ θα ήθελαν να τη δουν στο μέλλον κτλ. Και να χτίσουν ένα relationship, μία σχέση πριν έρθουν οι υπόλοιποι να. για να έχουν ένα ε, λίγο παραπάνω πιθανότητας να κερδίσουν στο τέλος ε, αυτή την εξαγορά. Οπότε το χτίσιμο μια προσωπικής σχέσης με την εταιρεία που διοικεί την εταιρεία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον με την διαλέκτικα. Είναι ότι επειδή από όσο έχω καταλάβει ένα μεγάλο μέρος του πελατολογίου σας τελικά είναι οι επενδυτές ή οι εταιρείε που θέλουν να εξαγοράσουν μια άλλη εταιρεία, ε, αν το δει κανεί αυτό στο πλαίσιο της Ελλάδος συγκεκριμένα, το ξέρω ότι εσείς έχετε διεθνές πελατολόγιο, αλλά μαθαίνετε κάποια πράγματα που σίγουρα έχουν εφαρμογή και εδώ. Ε, Πολλοί θα σου πούν ότι το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι ο κατακαιρματισμός της. Ότι έχεις πάρα πολλές μικρές, μικρές μονάδες. Μικρές. Αυτό έχει να κάνει με την άρνηση του Έλληνα γενικώ να συνεργαστεί. Δηλαδή θέλει το δικό του μαγαζί. Ακόμα και αν είναι μαγαζάκι. Προτιμάει το μαγαζάκι το να συνεργαστεί με κάποιον άλλον. Ε, και νομίζω και οι πιο παλιοί που έχουν μεγάλη εμπειρία ε, λένε ότι αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο βασικά προβλήματα... Ε, της κουλτούρας της επιχειρηματικής της ελληνικής. Ότι είμαστε αρκετά ατομιστές, δεν μας αρέσει αυτό το πράγμα καθόλου. Ε, αυτό που κάνεις εσύ, ουσιαστικά, είναι, ένα, 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 είναι κάτι το οποίο θα το συναντήσουμε στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, νομίζω σαν ανάγκη, με την έννοια ότι για να πάει μπροστά η ελληνική οικονομία σίγουρα θα πρέπει να γίνουν συγχωνεύσεις, σίγουρα θα πρέπει να φτιάξουμε μεγαλύτερες μονάδες και να μειωθεί λίγο αυτός ο κατα και να έχουμε λιγότερου αλλά ισχυρότερου που θα έχουν μάθει να συνεργάζονται. Ε, εσύ ήσουν αρκετά εκτό Ελλάδο. Γυρνώντα στην Ελλάδα και προσπαθώντα να φτιάξει μια ομάδα εδώ, ποιε είναι οι παρατηρήσει σου για το ανθρώπινο δυναμικό και για την έννοια τη συνεργασία. Κοιτάξτε, αυτό που είπε είναι... είναι αλήθεια. Δυστυχώ έχουμε μία νοοτροπία ότι τα ξέρουμε όλα και ότι θα μου πει ο άλλος. Εμείς εγώ πάντοτε όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζω, προσπαθώ να το αναλύσω και να πάρω τις γνώμες ε, αλλωνών. Φαντάσου ότι εμείς είμαστε μια εταιρεία που δεν έχουμε σηκώσει ποτέ λεφτά. Έχουμε ισχυρή κερδοφορία, έχουμε μεγάλη ανάπτυξη κάθε χρόνο και σε κάποιο, ση, κάποιο σημείο της ζωής μας είπαμε θέλουμε corporate governance. Φαντάσου τώρα δύο co-founders, εγώ και ο Fred, που είναι ο co-founder της Dialectica, πήγαμε μόνοι μας να βάλουμε διοικητικό συμβούλιο από πάνω μας και να φτιάξουμε reporting. Γιατί το κάναμε αυτό, γιατί λέω τα private equities προφανώς κάνουν κάτι σωστά προκειμένου να έχουν τόσο μεγάλη επιτυχία. Οπότε πρέπει και εμείς να βρούμε πώς θα υποφοληθούμε από τη γνώση, από εξωτερική γνώση, στο πώ να μετασχηματίζουμε εταιρείε, πώ να τι μεγαλώνουμε. Οπότε πήγαμε έξω, βρήκαμε. Είναι απίστευτο πόσα πράγματα μπορεί να κάνει με το LinkedIn. Βρήκαμε τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι Βρετανό. Βάλαμε τον κοινό μα φίλο επίση στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον Χάρη, και φτιάξαμε ένα Διοικητικό Συμβούλιο που αυτοί οι άνθρωποι μα φέραν τη γνώση του και μα βοήθησαν να μεγαλώσουμε την εταιρεία. Και ό,τι και αν κάνουμε στην εταιρεία, πηγαίνουμε και προσπαθούμε να μαθαίνουμε ποια είναι τα best practices στο εξωτερικό, ποια είναι τα best practices στο να αναπτύξει ένα προϊόν, πώ να το βγάλει στην αγορά και να πάρουμε αυτή την πληροφορία. Αυτό, Άρα, αυτό είναι και στη δική σου περίπτωση κιόλα. Κάνει αυτό το οποίο πουλά κιόλα. Ναι, άλλους. δεν παίρνω καμία απόφαση χωρί ε, να χρησιμοποιώ το προϊόν. Απορώ πω εταιρείε λειτουργούν χωρί να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν. Τώρα, είπε κάτι το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά ε, στα startups ε, και στο οικοσύστημα τεχνολογία γενικότερα. Είσαι μια εξαίρεση, ειδικά για την εποχή αυτή, εταιρεία που έχει μεγαλώσει χωρί να έχει επενδυτέ. Δηλαδή, έχει μεγαλώσει μέσα από την κερδοφορία τη. Εγώ είχα παρόμοια εμπειρία με την upstream, αλλά σε μια εποχή που να πω την αλήθεια, εξ ανάγκη συνέβη, με την έννοια ότι δεν υπήρχαν περιοχέ ναι, εκείνη ναι. την εποχή. Και αναγκαστήκαμε να χτίσουμε μια κουλτούρα κερδοφορία και να μεγαλώσουμε να. με αυτόν τον τρόπο. Το οποίο δεν είναι ο κανόνα πια. Δηλαδή, θα έλεγα ότι 9 στι 10 startups αυτή τη στιγμή παγκοσμίω είναι funded από κάποιο venture capital. Ε, θέλω να μου πει λίγο για αυτή την εμπειρία, γιατί σε εξαίρεση. Να. Το λένε bootstrap, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι, όλοι ναι. αντιλαμβάνονται ε, ε, χρειάστηκαν κάποια λεφτά. Αυτά τα λεφτά τα είχα μαζέψει εγώ και τα είχα βάλει στην εταιρεία τότε. Αλλά δεν πήγαμε σε, σε εξωτερικού επενδυτέ, γιατί στην αρχή, πριν μεγαλώσει η εταιρεία, στην ουσία ήταν περισσότερο σαν service εντελώ. Οπότε στο σερβις, η πρώτη προτεραιότητα είναι να χτίσει τη σωστή κουλτούρα. Το να πάω να πάρω 5-10 εκατομμύρια και να κάνω χάρη μέσω σε 100 άτομα και να μην φτιάξω μια πολύ ισχυρή κουλτούρα μια εταιρεία. Ξέρετε, όταν είναι μια μικρή ομάδα, φτιάχνει την κουλτούρα. Mm. Βάζεις Βάζει τι αξίε mm. τη εταιρεία, προσπαθεί να περάσει τι μετράει, ποιο είναι το προϊόν σου, πώ πρέπει να αντιμετωπίζει τον πελάτη. Οπότε αυτό πολύ πιο εύκολα το κάνει χτίζοντα μια μικρή ομάδα η οποία. Αναπαράγει αυτή την κουλτούρα παρά σηκώνοντα ε, 10 εκατομμύρια και προσλαμβάνοντα 100-150 άτομα να αρχίσει κατευθείαν. Οπότε σε, στην αρχή ήταν ένα, μόνο ένα σερβι και φτιάξαμε μια μικρή ομάδα. Αρχίσαμε να, ε, να αναπαράγουμε την κουλτούρα μα και το, την αφοσίωσή μα. Αυτό που θέλαμε είμαστε, να είμαστε πολύ αφοσιωμένοι, α πούμε, στον πελάτη. Mm. Έχουμε 15 λεπτά πώληση να απαντά στον πελάτη. Εγώ ακόμα και τώρα που είναι πολύ μεγάλη η εταιρεία θα κάνω review τα projects, θα τα κοιτάξω και θα δω ποιος πελάτη δεν είναι ευχαριστημένος και θα κοιτάξω αυτό το project. Οπότε πράγματα που ήταν πάρα 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 πολύ σημαντικά για μας είναι πολύ πιο εύκολο να τα, να τα διδάξεις σε μια μικρή ομάδα παρά να σηκώσει χρήματα και να κάνεις αμέσως να προσλάβεις στρατιές ανθρώπων και να αρχίσεις να χτίζεις ένα προϊόν. Επίσης, δεν είναι Εμεί ξεκινήσαμε από service και πήγαμε και μετά κάναμε και το software κομμάτι και δεν κάναμε το αντίθετο. Να αρχίσει με ένα software οπότε κατευθείαν πρέπει να φτιάχνει, να παίρνει developers κτλ. Οπότε συστό. δεν χρειά. Στο μεταξύ είχαμε βγάλει κερδοφορία. Οπότε πανεπενδύαμε για πολλά χρόνια σχεδόν όλα τα κέρδη στο να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε την εταιρεία. Ποια ημερομηνία ακριβώ ξεκινήσατε, Εμεί ξεκινήσαμε ακριβώ, δεν θυμάμαι πότε τα Capital Controls. Ήταν τον Ιούλιο του 2015. No. Εγώ, επειδή ήμουν στον χώρο, γνώριζα ότι θα κλείσουν οι τράπεζες. Δηλαδή, αν καταλάβαινε τεχνικά πώς λειτουργεί μια τράπεζα, έξω ότι θα κλείσουν οι τράπεζες. Θυμάμαι είχα σηκώσει... Είχα πάει στην τράπεζα, είχα, σηκώσει, είχα βγάλει cash μετρητά και τα είχα βάλει στην κουζίνα, πάνω από τα ντουλάπια, για να, για να μπορώ να πληρώνουν μισθού. Δηλαδή, τα capital controls ήταν κάτι που το περιμέναμε mm. Ότι, mm. ότι θα συμβεί είχα κάνει. Καλά, όταν, όταν τότε έφτιαχνα και την εταιρεία, το πρώτο μας γραφείο ήταν στη Σιχώρη. Στη Σιχώρη είναι παράλληλη τη ε, Το πίσω μέρο του γραφείου μα ήταν 10 μέτρα, 15 μέτρα από, του, από το <συσχώσεις> γραφείο του, 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 από το Μαξίμου. <συσχώσεις> ε, όταν είχα ξεκινήσει την εταιρεία, προσπαθούσα να αναλύσω το ρίσκο. Μου λέγανε Όλοι σε τρελό. Πού πα από την Αμερική και την Αγγλία. Τώρα να ανοίξει εταιρεία στο, ε, στην Ελλάδα. Ε, και γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην σκέφτεσαι όπω όλο ο κόσμο, αλλά να πιάνει, να, 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 πολύ ψύχραμα να προσπαθεί να αναλύσει το πρόβλημα μέσα στο οποίο βρίσκεσαι. Εγώ σκεφτόμουν, ωραία, η εταιρεία είναι στην Ελλάδα. Η μετρική είναι στην Αγγλία. Οι συμφωνίε κλείνονται στην Αγγλία. Οι πελάτε είναι έξω. Ταλέντο η Ελλάδα έχει πάρα πολύ. Ό,τι και να γινόταν, το ταλέντο θα υπήρχε μέσα στη χώρα. Θα έφευγε κάποιο άμα ε, βγαίναμε από το ευρώ και υπήρχε μια χρονική στιγμή. Όπω και έφυγε έτσι κι αλλιώ. Ναι. Αλλά θα υπήρχε ταλέντο μέσα mm. στη χώρα. Το μόνο πρόβλημα που σκέφτηκα ότι θα υπήρχε είναι η ηλεκτρική ενέργεια στην ουσία. Γιατί άμα πα στη βιβλιογραφία και δει όταν χρεοκοπούν χώρε ένα από τα πρώτα πράγματα που γίνεται είναι και το energy bankruptcy. Η χρεοκοπία στον... έχουν διακοπέ στη ροή τη ηλεκτρική ενέργεια, έχουν κάθε τρει ώρε. Αν δει δηλαδή τι γίνεται στο Λίβανο αυτή τη στιγμή, δεν έχουν σταθερή ροή. Ά, η είχε γίνει κοινικής... κάτι τέτοιο και στην Αργεντινή, α πούμε. Και, στην, στην Αργεντινή. Σε, σε χώρε, όταν ξέρω. άτακτα χρεοκοπούν χώρε, okay. υπάρχουν μεγάλε διακοπέ ε, στην παροχή ηλεκτρική ενέργεια. Οπότε ε, λέω, ποιο είναι το τετράγωνο που δεν θα κοπεί ποτέ το ρεύμα είναι η περιοχή γύρω από το, από το Πρωθυπουργικό Μέγαρο. Οπότε λέω θα, το. Είσαι πολύ, σπασίκλα. Είμαι σε αυτά τα πράγματα. <laughs> αλλά αν το σκεφτεί, αυτή είναι η ήταν η. Γιατί ο Σου πελάτης... Κόστησε κάτι παραπάνω το γραφείο. Βέβαια, σας. ναι, θα το ε, αλλά Δεν αν... έχω ξανακούσει γραφείου στη Συγχώρου. Πρέπει να Για startup, ναι. Ε, ποτέ, ναι. Αλλά αν το σκεφτεί, αυτό ήταν το ρίσκο. Ναι. Γιατί ο πελάτη θέλει συνέχεια Σέρβις και βασίζεται το σερβις στο ίντερνετ. Στο στο στο, στο, στο mm -hmm. Και το ίντερνετ δεν μπορεί να έχει χωρί ε, mm -hmm. σταθερή παροχή ηλεκτρική ενέργεια. Και εμά μια συμφωνία, πρέπει να σκεφτούμε σε 15 μέρε πιθανότατα, πρέπει να πάρουν όλε τι πληροφορίε και να προχωρήσουν. Δεν μπορεί να έχει την πολυτέλεια mm -hmm. να περιμένει. Κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε σκεφτόμουν, ότι, ποιο είναι το ρίσκο, προσπαθούσα να αναλύσω το ρίσκο. Και λέω, ο τραπεζικό λογαριασμό είναι στην Αγγλία. Το προσωπικό είναι εδώ. Οι πελάτε είναι στο εξωτερικό. Το ρίσκο ήταν operational. Ήταν ε, να μην έχω ηλεκτρική ενέργεια, να σταματάει ένα τρει ώρε, τρει ώρε να, να ψάχνω να βρω πώ θα κάνω την έρευνα στο Ιντερνετ. Και και πολύ λογικό. Ναι. Ε, 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 ήταν, όπω είπε, παράδειξο για startup να ανοίξει τη στιγμή πράγματι, 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 πολύ παράδειξο. Και είχαμε και δυσκολίε γιατί έσχε, ερχόταν τότε ο Πούτιν, κλείνανε τα πάντα. Προσπαθούσαμε μαλώναμε με την αστυνομία μα αφήσουν να πάμε στη δουλειά μα. Mm. Σε κάποια στιγμή Αλλά έρθει... ο Πούτιν δεν νομίζω ότι ήρθε ποτέ. Είχε έρθει, τότε, έρθει είχε έρθει τότε, ο Είχε, είχε επισκεφτεί το. Ναι. Mm. Το... ότι περιμέναμε να μα σώσει ο Πούτιν. Ναι, ναι πούτιν, όχι, όχι. Ο είχε δεν μα σε τελικά. έρθει τότε γιατί θυμάμαι γιατί είχαμε project και προσπαθούσαμε με την αστυνομία που δεν μα άφηνε να πάμε στο γραφείο. Μάλιστα. Να, λογικό, λογικό. Οκ, okay, να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Υπάρχει κάτι το οποίο νομίζω είναι, 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 είναι αληθινό, που λένε ότι μια εταιρεία, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια της ζωής της, ο χαρακτήρας εταιρείας και το είδος των ανθρώπων που δουλεύουν στην εταιρεία επηρεάζονται πάρα πολύ από το χαρακτήρα του, του, του ιδρυτή. Uh -huh. Δηλαδή, τα χαρακτηριστικά του ιδρυτή ή των ιδρυτών... Είναι ένας καλός τρόπος για ένα καλό ψυχογράφημα και της υπόλοιπης εταιρεία. Ε, πρώτα απ' όλα, εσύ με τον συνέτερό σου. Τι συμπληρωματικότητα έχετε ως χαρακτήρες. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Να. Ε, να πω και πως τον βρήκα. Και να πεις και λίγο κι εσύ, που είναι πάντα δύσκολη ερώτηση, αν έπρεπε να αυτοψυχογραφηθείς λίγο, να μας πεις λίγο, τουλάχιστον, ε, ποια στοιχεία θεωρείς ότι ήταν ε, στοιχεία δικά σου ε, που βοήθησαν και ίσως κάποια στοιχεία που δεν βοήθησαν αλλά που μπορεί ο συνεταίρος σου να σε συμπλήρωνε σε αυτά. Ε, είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες. Ε, δεν τον ήξερα από πριν το συνεταίρο μου. Τον βρήκα στο LinkedIn. Και αυτόν στο LinkedIn. Τι είσαι εσύ. <laughs> δεν το έχω ξανακούσει δεν είναι. Ε, όταν. τη γυναίκα σου ελπίζω ότι. Όχι, στο LinkedIn. Όχι. Τον βρήκα στο LinkedIn. Όταν έψαχνα την αγορά, λέω πώ θα μοιρώσω το operational risk. Πρέπει να βρω κάποιον που έχει δουλέψει σε τέτοιου τύπου εταιρείε, προκειμένου να με βοηθήσει να στήσω το operational mm <σοίλιο> τη εταιρεία. Αλλά δεν ήξερα εγώ κάποιον. Οπότε πήγα στο LinkedIn, προσπαθούσα να βρω πρώην υπαλλήλου από του τωρινού μα από παρόμοιε εταιρείε ανταγωνιστέ. Και είχα πάει στο Λονδίνο και του έλεγα: Γεια σου, είμαι ο Γιώργο. Mm. Με ενδιαφέρει πολύ αυτή η αγορά. έχει 5-10 λεπτά να μιλήσουμε για την αγορά, να σε γνωρίζει και τα λοιπά. Έκανα καμιά δεκα, δεκαριά, δεκαπενταριά meetings. Mm. Ε, και βρήκα τον Φρέντι. Ήμουν πάρα, πάρα πολύ τυχερό. Ο οποίο Φρέντι είναι από πού? Βρετανό. Ο οποίο ήταν κονσάλταν τότε, ήταν σύμβουλο επιχειρήσεων. Και είχα το πρόβλημα να του πω τώρα πώ θα τον πείσω αυτό να έρθει πλέον στην πλέον <laughs> <laughs> ε, Και του λέω τον πήσω αυτό να έρθει στην Ελλάδα. Ε, τον έβαλα σε ένα, σε, 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 σε ένα συμβουλευτικό ρόλο στην εταιρεία και σε κάποια στιγμή, άρχισε, είχε, όταν είδα ότι είχε ε, αρχίσει να αυξάνεται το ενδιαφέρον του, του λέω: Θέλω να το κάνω, μου αρέσει, θέλω να το κάνουμε μαζί. Α, και τον μετακόμισε εδώ. Και τον μετακόμισε εδώ πριν τα Capital Cut Ο οποίο Φρέντ τότε ήταν μόνο του με οικογένεια. Μόνο του. Μόνος του. Πώς... Okay. Ήταν, ήταν και περπιτιώδης, μου λέει κάτι ιστορίε. Βέβαια, όταν μπαίνει σε μια τέτοια σχέση που δεν τον ξέρει τον co-founder δεν έχει expectations. Ναι. Αλλά είναι και μεγάλο το ρίσκο. Α. Ε. Μεγάλο το ρίσκο, αλλά το μεγαλύτερο ρίσκο είναι ότι δεν θα αρχίσει μόνο μου. Δεν έχει άδικο αυτό. Ναι. Αυτό που θα μπορούσαμε να το, yeah. να, το να να, το συζητάμε ώρε. Δηλαδή, τελικά. Και εγώ έχω καταλήξει ότι πάντα προτιμώ ζευγάρια ή περισσότερο από σίγουρα ένα ιδρυτή. Κι εγώ, εγώ, σίγουρα δηλαδή... σε αυτό το πράγμα. Είναι τόσο δύσκολο πράγμα. Είναι που πολύ έχεις μοναχικό. Κάποιον... ναι, ναι Θέλει στήριξη ο άνθρωπο πάντα είναι στη φύση μα. Είναι, είναι ήρωε αυτό που το κάνουν μόνοι του, αλλά νομίζω χάνουν πολλά στη Εγώ ε, διαπίστωσα όμω και τη μεγάλη αξία του να μην πηγαίνει με expectations. Όταν πηγαίνει με ένα mm. φίλο να, να αρχίσει μια εταιρεία, έχει κάποιε. Κάποια Κάποιε απόψει για το φίλο, για το πώ πρέπει να κάνει κάποια πράγματα. Οτι, οτιδήποτε έχει, κάποια expectations ε, για αυτόν. Και αυτά δημιουργούν στο μέλλον τριβέ πολλέ φορέ στη συνεργασία ε, δύο founders. Ο, όταν δεν το ξέρει, δεν έχει και πολλά expectations και βάζει ένα agreement. Το partnership βασίζεται σε μία συμφωνία και σε κάποιου κανόνε. Οπότε, όταν δεν έχει ε, κανένα expectation, βάζει αυτού του κανόνε από την αρχή. Και αυτό βοηθάει πάρα πάρα πολύ την εξέλιξη της συνεργασίας με κάποιον. Ναι, αυτό, αυτό που λες ε, και εμένα με έχει προβληματίσει πολλές φορές και είμαι σίγουρος ότι προβληματίζει πάρα πολλούς. Πρέπει να κάνω δουλειά με ένα φίλο μου ή δεν πρέπει να κάνω Εγώ, δουλειά με δεν φίλο. πρέπει να κάνεις δουλειά με ένα φίλο μου. Ναι. η άποψη των ονό στην ταινία ήταν, νομίζω το ρωτάει ο Αλπατσίνο σε έναν σοφό καρδινάλιο ε, και του λέει ο καρδινάλιος ε, friendship and business oil and water. Yeah. They don't mix. Yeah. Ε, το οποίο, εντάξει, νομίζω Και εγώ, εγώ έχει το... μια δόση αλήθεια σίγουρα. αλήθεια σίγουρα. Yeah. Οπότε εγώ σαν χαρακτήρα μου άρεσε πιο πολύ το strategy, ποια θα είναι η στρατηγική της εταιρείας, ε, ε, να σκεφτώ σε, ποιο, σε, ποιο, σε ποιους πελάτες στην αρχή να, να, να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας. Mm. Ενώ ε, ο Φρέντ ήταν πολύ καλός ε, στο να είναι... Ήταν πολύ πιο οργανωτικός από εμένα. Εγώ πρέπει να πιεστώ για να γίνω πολύ οργανωτικός. Αυτός ήταν πολύ οργανωτικός από τη φύση του. Mm. Και οι δύο χαρακτήρες μας ταιριάξαν πάρα πάρα πολύ και έχουν διάφορες εκφάνσεις και ο δικός μου χαρακτήρας και του, και του Φρέντ. Και, ε, μετά από 8,5 χρόνια Συνεργασία, να σκεφτώ μια φορά που να είχαμε ένα μεγάλο καυγά. Δεν είχαμε ποτέ. Mm. Υπήρχαν διαφωνίε πάντοτε, αλλά και, και οι δύο μα προσπαθούσαν πάντοτε να ακούσουμε ο ένα τον άλλον και να μάθουμε και εξωτερικά. Δηλαδή, εγώ έλεγα, τώρα διαφωνώ με τον Φρεντ, πώ θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Προσπαθούσα να πάω πάλι να ρωτήσω τι απόψει ανθρώπων που εμπιστευόμουν να τριγύρουν και να πω, αυτό που λένε εντελώς εντελώ παράλογο. Mm. Το ίδιο και ο Φρεντ, πιστεύω. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ πάρα τη συνεργασία. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, το οποίο επίση απασχολεί πολλού ανθρώπου, νομίζω ειδικά στη δική σου ηλικία, έτσι μικρότερο από μένα, φαντάζομαι, αρκετά. Ε, πώ ήταν το να φτιάχνει οικογένεια μαζί με το χτίσιμο μια εταιρεία την ίδια στιγμή, Πρώτα απ' όλα, το οικογενειακό σου δεν ξέρω πώ χρονώνει το παιδί σου. Έχω δύο παιδιά, δύο παιδιά. έξι και τέσσερα. Έξι yeah. και τέσσερα, ωραία. Για μίλα μα λίγο γι' αυτό. Εμένα με βοήθησε πάρα πάρα πολύ, γιατί το να βλέπω τι εταιρείε σαν ζωντανού οργανισμού. Και πράγματα που βλέπω στα παιδιά μου, τα βλέπω και στου συνεργάτε μου και στον εαυτό μου. Να μην... mm -hmm. Είναι σαν η εταιρεία, αυτό που είπε στην αρχή, να βάζει τι αρχέ τη εταιρεία, το χαρακτήρα τη εταιρεία. Είναι σαν ένα παιδί όταν το μεγαλώνει, στα πρώτα 6, 7, 8 χρόνια τη ζωή του, διαμορφώνει το χαρακτήρα, λένε πάρα πολύ, για τα επόμενα λίγα χρόνια. Mm -hmm. Οπότε, εάν δεν κάνει τη δουλειά στα πρώτα χρόνια, αν δεν βάλει τι αρχέ, δεν βάλει τι σωστέ βάσει στα πρώτα χρόνια, ε, έχει χάσει το παιχνίδι. Ε, κατά μεγάλο μέρο. Και η εταιρεία εξελίσσεται. Δηλαδή, αν σκεφτεί μια εταιρεία, στην αρχή, σαν ένα παιδί, στην αρχή είναι. Παίρνει τεράστια ρίσκα. Αν το γιο μου πηδάει από εδώ, από εκεί, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και μια εταιρεία στην αρχή έχει μια φάση που παίρνει τεράστια ρίσκα. Μετά, όσο μεγαλώνει, αποφεύγει λίγο τα ρίσκα και έχει, έχει μάθει και από τα λάθη τη και είναι στο πολύ παραγωγικό τη κομμάτι. Και μετά, αν δεν με εξελιχθεί, πηγαίνει προ προς την κατηφόρα. Το ίδιο είναι και, και μια εταιρεία. Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Και πολλά πράγματα η, η ανθρώπινη φύση σε μεγάλο μέρο τη δεν ελάσσει. Δηλαδή, βλέπει την αδικία, δεν τη συγχωρεί κανεί. Πώ βλέπει δύο παιδιά, άμα αδικηθεί το ένα, πώ κλαίει και φωνάζει και κάνει χαμό, το ίδιο θα δει και έναν εργαζόμενο. Αν τον αδικήσει, δεν το ξεχνάει. Αν δεν το τον σεβαστεί, τον προσβάλλει, τον πληγώσει, δεν το ξεχνάει. Αντιδρά και mm. με περίεργο τρόπο. Είναι... Δεν έχουμε τόσο μεγάλε διαφορέ όσο νομίζουμε. Έχουν τα μικρά παιδιά προφανώ έχουν πρόβλημα στο να διαχειριστούν το θυμό του, τα συναισθήματά του, αλλά το μαθαίνουν. Το ίδιο γίνεται όμω και σε μια εταιρεία. Σιγά-σιγά μεγαλώνει και αρχίζει μέσα από τις εμπειρίες της να γίνεται πιο όριμη. Η... Άρα εγώ έβρισκα πολλούς παραλληλισμούς. Ναι. Μου βοηθούσε πάρα, πάρα πάρα πολύ όσο μεγάλωνα τα παιδιά. Μεγάλωνα και την εταιρεία παράλληλα και έβλεπα πάρα πολλούς παραλληλισμού. Ε, παραλληλισμούς. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Το, ο, από πλευράς χρόνου... Αυτό, πω... άστο. Ναι, αυτό ήθελα <laughs> να σου πω. Πώς το έχει διαχειριστεί αυτό. Ή ε, πώς σκέφτεσαι να το διαχειριστεί, αν ναι. δεν το έχει διαχειριστεί σωστά μέχρι τώρα. Δεν, δεν. Προσπαθώ. Στα πρώτα χρόνια ήταν πολύ πιο δύσκολο, να πω την αλήθεια. Προσπαθώ να βάλω ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, εγώ κάθε πρωί θα τα δω, θα τα ετοιμάσω θα τα πάω σχολείο. Και αυτό είναι ένας κανόνας που μόνο όταν ταξιδεύω θα το ανοσπάσω. Mm -hmm. Δηλαδή, προσπαθώ να βάζω στον εαυτό μου πάλι κάποιου κανόνε και θα πω αυτό θα το κάνω no matter what. Γιατί μετά εγώ γυρνάω πάρα πολύ αργά. Δουλεύουμε με ώρε Αγγλία εμεί. Οπότε στην ουσία αρχίζουμε 10.30 μισή 11 mm -hmm. και πηγαίνουμε μέχρι αργά. Όταν γυρνάω, έχουν ε, κοιμηθεί. Προσπαθώ λοιπόν τα πρωινά να τα βλέπω οπωσδήποτε να κάνω και μία μέρα. Εργασία από το σπίτι για να μπορώ μέσα στα διαλύματα να τα δω λίγο παραπάνω και τα Σαββατοκύριακα. Τα Σαββατοκύριακα τα, τα έχει διαφυλάξει. Ναι, ναι, τα έχω διαφυλάξει. Να. Κάπω. Ναι, όχι, νομίζω είναι σημαντικό αυτό, διότι ξέρεις, τα παιδιά. Ω βετεράνο σε έναν βαθμό, μπορώ να σου πω, νομίζω ότι η ποιότητα έχει πολύ σημασία εκτό από την ποσότητα του χρόνου που περνά μαζί του και τα παιδιά ξέρουν Τα, θέλουν χρόνο. Τα, πρώτη, θέλουν, τα πρώτα θέλουν, χρόνια ήταν δύσκολα, θέλουν χρόνο. Θέλουν ποιοτικό χρόνο. Ναι. Να. Προσπαθώ το Σαββατοκύριακο σίγουρα να περάσω χρόνο mm. μαζί του. Ε, τώρα είναι και πιο εύκολο που έχουν μεγαλώσει και συνεννοήσει πιο πολύ, αλλά ε, ε, είναι ένα μεγάλο, mm. ένα μεγάλο challenge να μπορέσει να τα συνδυάσει και τα δύο. Το άλλο πράγμα που θέλω να σε ρωτήσω είναι το. Έχω την αίσθηση ότι α, επειδή έχει φτάσει να έχει ήδη μια πολύ μεγάλη εταιρεία για ελληνικά δεδομένα και σε ένα χώρο που δεν θα περίμενε κανείς να έχουμε ελληνική εταιρεία από την αλήθεια. Δηλαδή αν με ρώταγες, είναι από τους τομείς το business intelligence ας πούμε αυτού του είδους που η Ελλάδα θα είχε συγκριτικό πλεονέκτημα δεν θα σου έλεγα ποτέ ότι θα ήταν πιθανό να έχουμε μια dialectica στην Ελλάδα και το έχει καταφέρει αυτό ε, από όσο καταλαβαίνω, ε, δεν χρειάζεται το επιβεβαιώσει να το διαψεύτησα, αλλά μιλάμε για μια εταιρεία εκτός από 1.100 άτομα που ξεσπλέον υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια σε, σε έσοδα. Ε, αυτά είναι σοβαρά νούμερα. Και ακόμα πιο σοβαρά για το πόσο σύντομα έχει γίνει αυτό, δηλαδή μέσα σε λιγότερο από 10 χρόνια, και ότι είναι κερδοφόρα, και ότι επίσης είναι μια εταιρεία η οποία ναι, δεν έχει λάβει εξωτερικό φάντινγκ. Εξωτερικό Ποιο είναι το όνειρό σου από εδώ και πέρα. Δηλαδή, ω εδώ, να, να, στο, να, να το πάμε αλλιώ, το περίμενε να πάει τόσο καλά. Όχι. Όχι, σίγουρα. Δεν νομίζω. ήμασταν και... Καταρχήν, πιστεύω εγώ πάντοτε, είναι πάρα πολύ... Η τύχη παίζει τρομερό ρόλο στη ζωή ενός επιχειρηματία. Υπάρχουν άνθρωποι πολύ πιο ικανοί από εμένα που βρέθηκαν σε λάθος momentum και δεν μπορέσαν να, mm. να φτιάξουν να πετύχουν στον, στον επιχειρηματικό τομέα. Μπορεί μετά να προσπαθήσαν δεύτερη τρίτη φορά ή μετά να τα παρατήσουν να κάνουν μια, μια επιτυχή επιχείρηση. Εγώ ήμουν πολύ τυχερός και με την επιλογή του, του co-founder που είχα, αλλά και πέσαμε σε μια πολύ καλή περίοδο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπου υπήρχε πάρα πολύ, πολλά, πολύ χαμηλά επιτόκια, οπότε αυτό βοηθούσε πάρα πολύ το deal making Σωστά. και, και μα βοήθησε η αγορά, δηλαδή ήταν με το μέρο μα. Mm. Τώρα βρισκόμαστε σε μία φάση που είμαστε ε, παγκόσμιος παίκτη στον τομέα μας. Είμαστε ένας από τους πέντε παγκόσμιους παίκτε ε, που υπάρχουν σε, αυτή την, ε, σε αυτόν τον τομέα και βρίσκεται μπροστά μας μία τεράστια ευκαιρία που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί εμείς συλλέγαμε όλες αυτές τις πληροφορίες, αλλά δεν μπορούσαμε να τις επεξεργαστούν πολλές φορές αποτελεσματικά. Mm -hmm. Πλέον Με την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούμε να τις επεξεργαστούμε κιόλας και να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο τους πελάτες μας να λάβουν σωστές ε, mm -hmm. αποφάσεις, να τους βοηθήσουμε να αξιολογήσουν τα ρίσκα, να βελτιώσουν τα προϊόντα τους, να καταλάβουν τι σκέφτονται οι πελάτες τους ε, για τα προϊόντα τους. Οπότε, εγώ βλέπω ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία μπροστά μας για το μέλλον. Mm -hmm και προ... Θα ήθελα να μετασχηματίσουμε την εταιρεία και να, τα επόμενα χρόνια να την κάνουμε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής επιχειρηματικών πληροφοριών στον κόσμο, όπως είναι η Gartner, για παράδειγμα, που είναι μια εταιρεία τεράστια. Με... Τι μέγεθος έχει η Gartner, τώρα. 30-35 δισεκατομμύρια, μου φαίνεται. Μάλιστα. Αυτό τώρα που λες, εμ, ομολογώ ότι ίσως είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε πει, με την έννοια ότι αυτό που λείπει στην Ελλάδα και σαν παράδειγμα από την αλήθεια και σαν εμπειρία είναι μια εταιρεία η οποία τελικά μεγαλώνει σε μεγέθη που αγγίζουν αυτό που θα θεωρούσε κανείς μεγάλη εταιρεία διεθνώς. Δεν το έχουμε αυτό στην Ελλάδα. Ειδικά στον χώρο της τεχνολογίας σίγουρα δεν το έχουμε. Η με την εξαίρεση τη Viva που είναι μια μεγάλη εταιρεία στα, στα 5, Εντάξει, Δεν είναι σαν άλλε, αλλά ναι. είναι ένα μεγάλο. Ναι. 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 Και την BipleServe θα έλεγα. Η οποία στο κομμάτι αυτό είναι leader και έχει ένα μεγάλο size. Εντάξει. Ε, εγώ μιλάω τώρα για εταιρείε οι οποίε είναι πολλαδεί. Ναι. Όχι, όχι να καθόμαστε να καταλύτερη. συζητάμε αν είναι ή δεν είναι unicorn. Ναι, ναι. ναι, ναι. Αλλά, ναι, ναι, ναι. Συζητάω τώρα για εταιρείε οι οποίε πλέον βαδίζουν σε πολύ πολύ μεγάλα νούμερα. Και θα μπορεί πια να λε οι μεγάλε εταιρείε στην Ελλάδα είναι ο Τιτάνα, είναι το Τέιν, και μέσα σε αυτέ να είναι μία σίγουρα yeah. από αυτέ τι εταιρείε, αν και μεγαλύτερη yeah. από αυτέ. Yeah. Λοιπόν, ε, εσύ είσαι μία περίπτωση εταιρεία που μπορεί yeah. να έχει μια πιθανότητα να πετύχει κάτι τέτοιο. Το, το βασικό ερώτημα που ήθελα να σου κάνω είναι: αν δεν σου έχει συμβεί ήδη, το πιθανότερο είναι ότι αυτό που θα σου συμβεί σύντομα. Θα είναι ότι θα λάβει κάποια πρώτη εξαγορά ε, Φαντάζομαι ναι. ότι σου έχει ήδη συμβεί και θα συνεχίσει να συμβαίνει και το νούμερο θα μεγαλώνει. Ναι. Πώ το σκέφτεσαι αυτό το θέμα, Γιατί στο λέω, Διότι στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά πρώιμα exits, ναι. πάρα πολλά πρώιμες εξαγορέ. Κοίτα να δει. Ε, είναι πολύ φιλοσοφικό αυτό το, το, το ερώτημα. Είναι δύσκολο ερώτημα. Είναι πάρα πολύ να, δύσκολο, δύσκολο ερώτημα. ερώτημα. Με την έννοια ότι εγώ έχω και την πολυτέλεια να έχω μια κερδοφόρα εταιρεία. Οπότε άλλο είναι να μην έχεις κερδοφορία και να μην mm. μπορείς να μοιράσει μερίσματα κτλ. Οπότε ξέρεις η εξαγορά να πουλήσει ένα κομμάτι της εταιρεία είναι πιθανό. Να. Ξέρεις κάτι που σε ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ε, εγώ όσο μπορεί να φέρουμε ένα θεσμικό επενδυτή, μπορεί, μπορεί να βρούμε μια μεγάλη εξαγορά, ας πούμε, που μα ενδιαφέρει, και εκεί να μην έχουμε λεφτά να τη χρηματοδοτήσουμε. Αυτό ναι, είναι απολύτω. Απόλυτος... Ε, εκεί μπορεί να φέρουμε μέσα έναν επενδυτή, για βιλικό. προκειμένου να, εξαγοράσουμε αυτή την εταιρεία. Μπορεί να φέρει. Εγώ θα έφερα, αν θα έκανα κάτι, θα έκανα. Εγώ διασκεδάζω πάρα πολύ με τη δουλειά μου. Πιστεύω ότι είναι το πιο φαν πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου, παρά τι δυσκολίε. Πιστεύω και εσύ όταν μεγάλουν στην upstream, Παρά τι δυσκολίε, ήταν φαν. Έχεις νέους mm -hmm. ανθρώπους, έχεις προβλήματα κάθε μέρα. Είσαι πιο, πιο πώ το λένε, ανάλαφρος από ότι ήμουν <laughs> εγώ. Πρέπει να σου πω. Εγώ ποτέ δεν το χαρακτηρίζα φαν, αλλά θα, θα χρησιμοποιήσω άλλε λέξει όπω μεγάλη πρόκληση, μεγάλη ικανοποίηση. Yeah, ε, πω, ε, μεγάλη εξασχεστεί. μόρφωση, αλλά φαν δεν αντόλεγα ποτέ. Αλλά εσύ μου φαίνεται ότι το, το, το διαχειρίζεσαι πιο καλά από ότι το διαχειριζόμουν εγώ. Ε, αλλά, αλλά σε κάθε περίπτωση, yeah. άσχετα με αυτό. Αυτό, όταν λες ότι θα ήθελα να κάνω μια ελληνική, ας πούμε, έναν ανταγωνιστή της Gardner από εδώ, ε, εμένα με ενθουσιάζει αυτό όταν το ακούω. Ε, αυτό υπονοεί ότι μάλλον έχεις αποφασίσει ότι θα ασχοληθεί για αρκετό καιρό ακόμα να μεγαλώνει αυτή την εταιρεία. Σίγουρα, σίγουρα. Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Πιστεύω ότι έχει τεράστια opportunity. Ε, πιστεύω ότι Δίνουμε και πολλή αξία και στους πελάτες μας και γενικότερα, γιατί δεν δουλεύουμε μόνο με αυτές θεσμικού μικρούς Δουλεύουμε με φαρμακευτικές εταιρείες πώς, θα, mm. βοηθ, να μεγα, πώς θα, κάνουν, θα βελτιώσουν τα προϊόντα τους. Mm. Μπορεί να δουλεύουμε πώς θα γίνει η, η, ένας αντιδραστήρας πυρηνικός, πώς θα, θα τον βγάλεις εκτός λειτουργίας. Ποια είναι τα best practices, παραδείγματος χάρη, για να βγάλεις... Ένα πυρηνικό αντιδραστήριο εκτό λειτουργία και βρίσκουμε έξυπνε που το έχουν κάνει στο παρελθόν και συμβουλεύουν mm. κυβερνήσει για παράδειγμα. Πώ να το κάνει αυτό, mm. Μπορούμε να δουλέψουμε σε projects. Ό,τι μπορεί να φανταστεί. Είναι ένα πολύ exciting ε, τομέα. Είμαστε στο κέντρο τη πληροφορία. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να το κάνω αυτό. Δηλαδή, δεν έχω και έχω τη φιλοδοξία. Δεν είναι πλέον τα χρήματα αυτό που ε, με κινητοποιεί. Είναι. Το challenge που λες που περιγράφεις και εσύ, μπορούμε να φτιάξουμε κάτι πολύ μεγάλο που θα μπορούμε εγώ και η ομάδα μου τα επόμενα χρόνια να κοιτάξουμε πίσω και να πούμε: δεν τώρα, καταφέραμε και βγάλαμε από την Ελλάδα αυτό το, αυτή τη μεγάλη εταιρεία η οποία δίνει επιχειρηματικέ πληροφορίε στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Θα, θα, θα ήταν κάτι που θα ήθελα. Ε, ελπίζω να είμαι καλά, να είχε ο Θεός καλά, να έχω αντοχές και να συνεχίζω να περνάω καλά. Μια ε, χαρά θα Και, και είναι κάτι που στο μέλλον θα, θα θέλαμε να το πετύχουμε. Θέλω να σε ρωτήσω. Ε, αυτή την εκπομπή τη βλέπουν, αυτές τις συζητήσει, μάλλον, τις βλέπουν πολλοί άνθρωποι, θα λέγαμε, μεταξύ ηλικία 18 και 32. Είναι το βασικό μας κοινό είναι σε αυτές τις ηλικίες. Και κάποιοι από αυτού σκέφτονται ότι μπορούν να θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες, άλλοι θέλουν να, να πιάσουν την πρώτη τους δουλειά. Ε, και το ξέρω ότι είναι πολύ γενική η ερώτηση που θα σου κάνω, αλλά έχεις κάποιες συμβουλές. Θα έλεγα ας ξεκινήσουμε από αυτούς που αρχίζουν την καριέρα τους. Και μετά θα πάμε και σε αυτούς που μπορούν να σκέφτονται να φτιάξουν μια δική τους εταιρεία. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει τα παιδιά να βγουν έξω και να ζήσουν. Δηλαδή mm. το βλέπω και με το remote working και με όλα αυτά τα trends. Η ζωή είναι εκεί πέρα έξω. Και θα πρέπει να βγουν να πάνε στι εταιρείε. Αν του αρέσει μια εταιρεία, να πάνε σε μια άλλη εταιρεία. Αλλά αφού πρώτα δοκιμάσουν και δουν ότι δεν του αρέσει. Αλλά πρέπει να θέλουν να βγουν έξω, να ζήσουν, να γνωρίσουν νέου ανθρώπου, να χτίσουν σχέσει, να βγουν έξω από το comfort zone να μάθουν καινούργια πράγματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου. Τώρα, κάποιο που θέλει να γίνει επιχειρηματίας είναι άλλα τα... οι προποθέσει που χρειάζονται. Τι ξέρουμε όλοι μα. να, μην... να έχει πολύ μεγάλη αντοχή, να βάζει υψηλού στόχου, να μην σταματά τι δυσκολίε. Ένα πράγμα το οποίο έχω παρατηρήσει ε... είναι ότι πολλά παιδιά πια, πολλοί νέοι άνθρωποι, η ζωή τους αποκτά μία δομή και μία σχετική προβλεψιμότητα στο δικό τους το μυαλό μόνο, γιατί η ζωή είναι απρόβλεπτη, και βλέπεις πάρα πάρα πολύ δομημένες καταστάσεις στο τι έχουν κάνει. Δηλαδή όλα αποσκοπούν σε κάτι συγκεκριμένο. Ε, εμπειρία σε συγκεκριμένες εταιρείες, σε συγκεκριμένα πτυχία, συγκεκριμένα έξτρα δραστηριότητες και τα και είναι κάπως σαν όλο αυτό το πράγμα να είναι over-engineered κατά κάποιο τρόπο να είναι υπερβολικά δομημένο έχεις κάποιο παράδειγμα από τα πράγματα που έκανες νεότερος ή και πιο πρόσφατα που δεν ήταν μέσα στο πλαίσιο του προγραμματισμού του πως γίνομαι καλύτερος επαγγελματίας που τελικά σου ήταν πάρα πολύ χρήσιμο ε, σίγουρα. Εγώ με παράδειγμα. Έχω δουλέψει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη, στην Πρεσβεία της Ευρώπης στην Ουάσιγκτον, μέχρι σε, σε, επειδή είχα κάνει health management σε νοσοκομείο, μέχρι μετά σε hedge fund. Οπότε από όλα τα πράγματα παίρνει εμπειρίε. Εγώ πιστεύω ότι το σημαντικό είναι Έλεγε ο Σέξπιν να είσαι αρχιτέκτονα στη ζωή σου. Να ξέρει τι θέλει να κάνει. Να μην, μπορεί, να μην να κάνει αυτό το over-engineer, στο, στο να φτιάχνεις ένα προφίλ εξωτερικό, αλλά να ξέρεις πραγματικά εσύ τι θέλεις να κάνεις και, αυτό που, και τι, θέλει, τι σε κάνει ευτυχισμένο. Εάν το βρεις αυτό, εκεί να προσαρμόσεις τη ζωή σου. Όχι πρώτα να, να κάνεις ε, engineer ένα CV και ε, να προγραμματίζεις τη ζωή σου, γιατί δεν θα είσαι καλό σε καλός αυτό το πράγμα. Και από πράγματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με τα επαγγελματικά και τα οποία απολάμβανες να κάνεις, είναι κάτι το οποίο τελικά σου φάνηκε πολύ χρήσιμο και στη δουλειά. Ε, σίγουρα. Ας πούμε όταν δούλευα στην, ε, στην πρεσβεία της Ευρώπης στην Οάσιγκτον ε, ήταν πολύ geopolitics και τα λοιπά. Αυτό μου έδωσε ένα ενδιαφέρον στο να διαβάζω πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, εγώ διαβάζω καθημερινά και του Financial Times και τον Economist, το διαβάζω και ένα δύο τελμα. και έχω μία ε, έχω, έχω ένα ενδιαφέρον στο τι γίνεται στον κόσμο και αυτό με βοηθάει να μπορώ να προετοιμαστώ και για καταστάσει ε, που πιθανόν να λάβουν χώρα στο, 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 στον κόσμο. Παραδείγματο, χάρη ο πληθωρισμό ε, ήταν ένα πράγμα που πολλοί δεν το προβλέψαν, αλλά κάποιοι το προβλέψανε με βάση το τι είχε γίνει στο παρελθόν. Οπότε, όλα. Όλα αυτά τα πράγματα που απέκτησα τότε στην, με την εμπειρία μου, στην, που ήταν ένας πολιτικός οργανισμός, δεν είχε καμία σχέση με business. Αλλά θυμάμαι τότε, εγώ πήγαινα στο Καπιτόλιο τότε και παρακολουθούσα hearings στο Καπιτόλιο και έγραφα reports που πηγαίναν πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ή πηγαίναμε σε πάρα πολλά συνέδρια. Και απέκτησα ένα μεγάλο ενδιαφέρον για, τα, για τις γεωπολιτικέ εξελίξει. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στην εταιρεία. Παραδείγματο χάρη τα, τα γραφεία μα στο Βιετνάμ τα Επίτευε εκεί πέρα, γιατί έβλεπα τον ανταγωνισμό μεταξύ Κίνα και Αμερική και έλεγα αυτό το πράγμα. σε Σιγά σιγά δημιουργούνται δύο διαφορετικά συστήματα. Δυστυχώ, αλλά δημιουργούνται δύο διαφορετικά συστήματα, δημιουργούνται δύο διαφορετικοί πόλοι στο παγκόσμιο οικονομικό και πολιτικό στερέωμα. Και αν είσαι μια δυτική εταιρεία που έχει γραφεία μέσα στην Κίνα που κάνουν business intelligence, θα έχει προβλήματα. Όπω συνέβη στου ανταγωνιστέ μα, που του κλείσαν τα γραφεία. Οπότε αυτό είναι ένα παράδειγμα μιας εμπειρίας, ε, το ενδιαφέρον στην ιστορία, το ενδιαφέρον για τα γεωπολιτικά, που με βοήθησε στο να μην κάνω ένα λάθος, ας πούμε, σχετικά με το πού θα βάλω το γραφείο που θα κάλυπτε τις ασιατικές αγορές. Από χόμπι, ποια πράγματα απολαμβάνει να κάνει σαν, εκτός δουλειά. μ' αρέσει η γυμναστική πολύ. παίζω τέννις. Είμαι χειμερινός -no κολυβετή. Πάει στο σκάκι το διάβασμα. Έχω απλά, δεν έχω κάτι exciting εκεί πέρα. Αλλά... Κυρίως, θα έλεγα, το... το διάβασμα και να είμαι στη φύση είναι από τα πράγματα που μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Και τα ταξίδια, εντάξει, τα ταξίδια, τα ταξίδια. Σε ποιο με αρέσουν τα ταξίδια. Ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό για σένα ταξίδι που έχει κάνει, που σου έχει μείνει περισσότερο από όλα τα άλλα. Καλή... Μου άρεσε πολύ το ταξίδι που είχα κάνει στην Αργεντινή. Ε, γιατί η Αργεντινή, δεν είναι τυχαίο που έχουμε πάρα πολλά παρόμοια χαρακτηριστικά. Ένιωθα ότι σε πολλά πράγματα όταν μιλούσα με Αργεντίνους, τον τρόπο που λειτουργούσε η χώρα και τα λοιπά, εμείς με την Ελλάδα. Και είχα εκπλαγεί τις, με τις ομοιότητες που έχουν οι δύο χώρες και με τις ομοιότητες που έχουν οι δύο λαοί, παρότι είναι σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Η Αργετινή ήταν πραγματικά ένα από τα ταξίδια που μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Ε, άλλα ταξίδια. Πάντοτε θαυμάζω την οργάνωση των Ελβετών, παρότι είναι ένα, μια χώρα ξε... που έχει έκθεση σαν Ευρωπαίος. Πάντοτε όποτε πηγαίνω, θαυμάζω πώς αυτή, αυτή η χώρα που δεν έχει καμία πρωτοπαραγωγική πηγή, αν το σκεφτείς, έχει την πιο ανταγωνιστική. Οικονομία στον κόσμο. Και βλέπει ότι όποτε πηγαίνω εκεί πέρα προσπαθώ να βρω κάτι που δεν είναι πολύ ψηλή ποιότητα. Σότι ό,τι και είναι αυτό, από το φαγητό μέχρι μια υπηρεσία μέχρι. και πάντοτε ε, δυσκολεύομαι να βρω κάτι που δεν έχει πάρα πολύ ψηλή ποιότητα στην Ελβετία. Κάθε ταξίδι πιστεύω είναι, ε, είναι διαφορετική εμπειρία στο Βιετνάμ όταν είχα πάει την πρώτη φορά και αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία γιατί είναι ένας εντελώ διαφορετικό λαός. Σκέψω ότι όταν βάλαμε τους, προσλάβουμε το πρώτο προσωπικό στο Βιετνάμ μου έλεγε ο Βάνατζε ότι κάποια στιγμή, για να πούμε και πόσο είναι σημαντικό, είναι να μάθει να δουλεύει με σε διαφορετικό cultural environment. Σε κάποια στιγμή σήκωσε ένα εργαζόμενο στο χέρι, ένα από τα παιδιά που είχαμε προσλάβει, και λέει: τι έγινε, θες κάποια βοήθεια στο project. Λέω: Όχι, όχι να πάω. Το πώ και εμεί προσπαθούσαμε όλο αυτό. Γιατί έχουν ένα μεγάλο respect στο authority εκεί πέρα. Προσπαθούσαμε σιγά-σιγά να προ... μπορέσουμε να του χαλαρώσουμε. Σε άλλε κοινοτροφίε είναι το αντίθετο. Προσπαθεί σιγά-σιγά να του βάλει μεγαλύτερο στράξο. Οπότε πιστεύω ότι κάθε χώρα έχει κάτι διαφορετικό σαν εμπειρία. Εμένα αυτό που σου είπα στην Αργεντινή ήταν γιατί κατάλαβα πόσο όμοιες είναι αυτές οι δύο χώρες. Πρώτη τελευταία ερώτηση είναι τι έχεις απολαύσει πιο πολύ από αυτή τη διαδρομή μέχρι τώρα. Ε, ποιο, στοιχείο είναι αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει ως το πιο σημαντικό, απολαυστικό, ε, σου δίνει μεγαλύτερη ουσία, ας πούμε. Ε, ανθρώπινες σχέσεις, καθαρά. Γνωρίζεις τόσους ανθρώπους, δουλεύεις μαζί τους, λύνεις προβλήματα. Ε, αντιμετωπίζεις ε, πολλές δυσκολίες πιστεύω είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό όταν θα τελειώνω εγώ το έχω και σαν αρχή θέλω πάντοτε να έχω να, να σέβομαι πάρα πολλούς ανθρώπους και θέλω να έχω καλές σχέσεις μαζί τους ε, και θέλω όταν θα, και κάποιος φύγει να έχει καλές μνήμες από την εταιρεία και καλές μνήμες από εμένα και να μπορούμε να κάτσουμε, να φάμε μαζί, να πιούμε νοζάκι και να περνάμε καλά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και πάντοτε το έχασαμε σαν, σαν από, τα, από, τα πρώτη, από τις πρώτες προτεραιότητές μας ήταν να σεβόμαστε τους ανθρώπους και να μπορούμε να του αναπτύσσουμε και να ε, περνάμε καλά. Ε, αυτό είναι, μου έχει δώσει μεγάλη χαρά. Φυσικά και η οικονομική επιτυχία ε, είναι... Πολύ σημαντική και η ικανοποίηση ότι έχει προσφέρει και στη χώρα σου. Έχει φτιάξει 650, 650 δουλειέ εδώ πέρα, έχει βοηθήσει την ελληνική οικονομία. Αλλά εγώ το μεγαλύτερη χαρά την έχω πάρει από τι ανθρώπινε σχέσει, από τι εμπειρίε που έχω πάρει μέσα με τη βοήθεια του προσωπικού που εργάζεται στην διαλέκτρικα. Αυτό ήταν πάντοτε κάτι που με κινητοποιεί και αυτό μου δίνει και την ενέργεια να, να συνεχίσω. Τελευταία ερώτηση, καινούρια ερώτηση ε, από αυτή που κάνω συνήθω, γιατί η προηγούμενη μου πάνω ότι είναι πολύ μακάβρια, οπότε πάνω να την αλλάξω. Ε, κάτι το οποίο το φοβάσαι και απαιτεί για σένα ιδιαίτερη τόλμη για να το κάνεις και σκοπεύεις να το κάνεις, αλλά ακόμα δεν το έχεις κάνει. Και, μπορεί να είναι, δεν έχει να κάνει με δουλειά. Δεν έχει, Κάτι να, που έχει να κάνει με δουλειά. Δεν να κάνει Η γυναίκα μου, α πούμε, έχει ψοφοβία και πήδηξε από αεροπλάνο. Παράδειγμα. Ναι, πώ να και αυτό τι έχω. Με αρέσουν πολύ αυτά τα extreme sports που δεν έχω τέτοια. Okay, Ελπίζω να μην με ακούει ο ασφαλιστή μου. <laughs> Αλλά ε, τι θα ήθελα. Αυτ μια και το, το δηλαδή το να φέρω έναν εξωτερικό επενδυτή στην εταιρεία, θα ήταν κάτι που δεν έχω κάνει. Έχω τις, ένα άγχος αν θα το κάνω, με την έννοια ότι μπορεί να χαλάσει. Πολλές φορές αυτοί οι θεσμικοί επενδυτές έχουν ένα πολύ μικρότερο χρονικό, mm -hmm. ένα πολύ μικρότερο επενδυτικό ορίζοντα που πιθανόν να έχω εγώ. Ωραία. Δεν το έχω κάνει, θα ήθελα να το κάνω, αλλά φοβάμαι να το κάνω. Ε, γιατί δεν ξέρω πώς θα επηρεάσει την εταιρεία στο μέλλον. Πολύ λογική ανησυχία και με αυτό το... Ε, τέλος πάντων το, το άγνωστο που θα δούμε τι θα γίνει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Και εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ πολύ.